το γεγονός ότι ο Σπινόζα αρνείται να μας πει πώς πρέπει να, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην ηθική. Ίσως κρίνει ότι συμβουλές, οδηγίες, προτροπές, παρεμέσεις, όλη αυτή η τακτική δηλαδή, όπου υπάρχει ένας που ξέρει ποιο είναι το σωστό που πρέπει οι άλλοι να κάνουν για το δικό τους καλό. Ενώ οι άλλοι, αυτοί, το δικό τους καλό δεν το ξέρουν, θυμίζει πολύ εκείνο τον υπηαγωγείο στο οποίο μας έχουν καταδικάσει να ζούμε, περιμένοντας με αγωνία τους επένους και τους ψόγους, από τους οποίους μας έχουν πείσει ότι εξαρτάται η ευδαιμονία μας. Θα μιλήσω και εγώ λίγο για την περίφημη εκείνη επιστολή του Σπινόζα, με την οποία δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Φαμπρίτσιους, καθηγητή θεολογίας και σύμβουλο ακαδημαϊκών υποθέσεων, όπως θα λέγαμε σήμερα, μας έχουν καταστρέψει αυτοί οι σύμβουλοι, είναι άλλο πράγμα, την άρνηση και επιστολή όπου δεν δέχεται να αναλάβει την τακτική έδρα της φιλοσοφίας στη Χαϊδελμπέργη. Η αμοιβή μοιάζει να είναι συμφέρουσα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον αντάξιο του μεγάλου φιλοσόφου, το όνομά του είναι ήδη γνωστό στην Ευρώπη. Ταυτοχρόνως, στην επιστολή του, ο θεολόγος καθησυχάζει τις ενδεχόμενες ανησυχίες του Σπινόζα, τρόπους του λέγει, ως προς το κρίσιμο θέμα της ελευθερίας της διδασκαλίας βουλής. Ομορώτα είπε μια χαρά, του έγραψε μια τέτοια επιστολή, ώστε ο Σπινόζα να αρνηθεί. Πολιτικός ήταν ένα άνθρωπος, δεν ήξερε τη δουλειά. Τον καθησυχάζει λοιπόν ο καθηγητής ως προς ενδεχόμενες ανησυχίες του για το κρίσιμο θέμα της ελευθερίας στη διδασκαλία της φιλοσοφίας. Η ελευθερία σας, λέει, θα είναι μεγάλη, καθώς ο πολιτικός άρχον πιστεύει, ο αρχοντάδος εδώ ο ηγέτης μας, ότι δεν θα την εκμεταλλευτείτε για να διαταράξετε την επίσημη θρησκεία. Ο Σπινόζα απάντησε σχετικά σύντομα, εξηγώντας τους λόγους λιτά της άρνησής του. Αν επιθυμούσα, λέει, να αποκτήσω μια καθηγητική έδρα, δεν θα ευχόμουν καλύτερη από αυτή μου ποτήρι. Ο Σπινόζα είχε πολύ χιούμορ. Μεγάλοι φιλόσοφοι έχουν πολύ χιούμορ να το προσέχετε. Αυτό ο Φαμπρίσιος σίγουρα κατάλαβε. Και αυτός σε μια χώρα μάλιστα, ο βασιλεύει ένας ηγεμόνας που όλοι θαυμάζουν τη σοφία του και ο οποίος μου εξασφαλίζει την ελευθερία να φιλοσοφώ. Το θέμα όμως είναι ποτέ, ότι εμένα ποτέ δεν με προσέλκυσε η δημόσια διδασκαλία. Γιατί θα με ανάγκασε αυτή να παραμελήσω τις εργασίες μου στη φιλοσοφία και να αφιερωθώ στη διδασκαλία συνολέας. Εξάλλου, και στο σημείο αυτό φαίνεται να βρίσκεται ο πραγματικός λόγος άρνησης του φιλοσόφου, ο Σπινόζα ομολογεί ότι αγνοεί τα όρια στα οποία πρέπει να κινηθεί η φιλοσοφική του ελευθερία, ώστε να μην ταράξει την επίσημη θρησκεία. Και η πρόταση. Το σχίσμα επισημαίνει, το ανέφερε και ο Μωρό, το σχίσμα επισημαίνει προκύπτει λιγότερο από το φλογερό θεολογικό ζήλο και πολύ περισσότερο από τα διάφορα πάθη ή από την αγάπη της αντιλογίας, η οποία εκτρέπει από το νοημά τους και καταδικάζει όλα τα λόγια, ακόμη και όταν αυτά είναι έκφραση της ορθής σκέψης. Αυτό, συνεχίζει, το έζησα ήδη στη μοναχική ζωή του ιδιώτη και τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα αν βρισκόμουν στην επίζηλη θέση που μου προτείνεται. Το βλέπετε λοιπόν, καταλήγει ο Σπινόζα, αυτό που με σταματάει. Δεν είναι καθόλου η ελπίδα μιας υψηλότερης τύχης, αλλά η αγάπη της ησυχίας μου, την οποία θέλω οπωσδήποτε να προφυλάξω απέχοντας από δημόσια μαθήματα. Χωρίς να επιμείνει κανείς στις λεπτομέρειες επιστολής, ένα χρήσιμο συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει και το θέμα που μας απασχολεί είναι πως η διδασκαλία της φιλοσοφίας και μάλιστα στο πανεπιστήμιο, στο χώρο δηλαδή που θα έπρεπε να κυριαρχούν η ανεκτικότητα καθώς και η ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης, καθώς και πολλά άλλα τόσο ωραία και υψηλά, δεν είναι ποτέ ουδέτερο πράγμα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ανέξοδη μετάδοση μιας εύχρηστης, θετικής και τελικά μάλλον ουδέτερης, δηλαδή αδιάφορης γνώσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η διδασκαλία της φιλοσοφίας φαίνεται να ενοχλεί, κυρίως όμως δεν αναγνωρίζει σε άλλους τον καθορισμό των ορίων μέσα στα οποία οφείλει να κινείται.
Τουλάχιστον ο Φαμπρίσιος προειδοποιεί το Σπινόζα με τρόπο σχετικά διακριτικό για τις επικίνδυνες περιοχές στις οποίες η διδασκαλία του θα πρέπει να αποφύγει. Το ερώτημα είναι για μας τους άλλους, που δεν αρνηθήκαμε τη διδασκαλία της φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου και δεν υπολογίσαμε κάποιους κινδύνους που συνεπάγεται η διδασκαλία αυτή, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για τη φιλοσοφία του Σπινόζα. Ήδη αντικείμενο σκανδάλου από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το έργο του, ο Σπινόζα έχει σηκώσει τη μνήμη, έχει υποστεί τη μνήμη πολλών. Χαρακτηριστικά διαλέγω μια-δυο προτάσεις. Την Μπενεντίκτους, λέει, Μαλεντίκτους έπρεπε να τον λένε, όχι ευλογημένο, καταραμένο έπρεπε να τον λένε. Αυτόν που θέλει να διδάξει τον αθεϊσμό και εναντίον του οποίου πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα. Όπως το γράφει ένας θεολόγος εποχής, προφανώς δεν μας άρει τα λόγια του, η ειρήνη και η ασφάλεια του κράτους να αρκοθετούνται όταν σφάλματα αυτού του είδους επιτρέπεται να διδάσκονται και να διαδίδονται. Οι αρχές έχουν το καθήκον να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους καλούς πολίτες και να στραφούν όλα τα μέσα εναντίον αυτών που διαφθείρουν το λαό. Δεν κρατούν μάταια το ψήφο στα χέρια τους. Πολύ πιο ήρεμος. Είναι ένας σημαντικός φιλελεύθερος στοχαστής της εποχής, ο παδός του Καρτέσιου και θεολόγος, ο Λάμπερτ Βαν Βελτχούιζεν. Κατά τη γνώμη μου, γράφει στον Όστεν, σε ένα φίλο του Σπινόζα από τα παλιά, ο οποίος του ζήτησε τη γνώμη του για τη θεολογικοπολιτική πραγματεία, πραγματικό σκάνδαλο για την εποχή και όχι μόνο, κατά τη γνώμη μου λοιπόν του λέει αυτός, καταργεί κάθε λατρεία και κάθε θρησκεία. Ανατρέπει το θεμελιό τους και διδάσκει τον αθεϊσμό με καλυμμένα λόγια ή επινοεί ένα θεό τέτοιο ώστε η θεϊκή του φύση δεν έχει τίποτα που να προκαλεί στους ανθρώπους σεβασμό, μια και υπόκειται ο ίδιος στη μοίρα και δεν υπάρχει καμία θέση για μια πρόνοια ή θεϊκή κυβέρνηση και η κατανομή των ψόγων και των επένων έχει καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί να ανοίξει κανείς το βιβλίο του συγγραφέα για να δει ότι η λογική του και τα επιχειρήματά του καταστρέφουν εντελώς την αυθεντία της γραφής, στην οποία ο συγγραφέας αναφέρεται μόνο για τους τύπους. Γι' αυτό εκτιμώ ότι δεν βρίσκομαι πολύ μακριά από την αλήθεια και ότι δεν θα δικούσα το συγγραφέα αν του καταγγείλω ότι διδάσκει με κρυμμένα και μεταμφιεσμένα επιχειρήματα τον καθαρό και απλό αθεϊσμό. Τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 1671, ο Σπινόζα απαντά στο φίλο του, Γιάκο Όστινς, ο οποίος τον έχει ήδη πληροφορήσει για την κρίση του Βελτχούιζεν. Είναι από τις σπάνιες φορές και κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον που διαβάζοντας το φιλόσοφο τον βλέπουμε θυμωμένο, εξοργισμένο. Ο Σπινόζα είναι εξοργισμένος, ακούσετε τώρα και πώς και γιατί. Και δεν κάνει καμία προσπάθεια να το κρύψει. Το κείμενο που διάβασε, το οποίο ονομάζει «Ιλίδελο», τον αγγίζει στο ευαίσθητο σημείο του αθεϊσμού που του προσάπτει συνεχώς ο αγοραίος. Λόγια του Σπινόζα είναι αυτά. Ο αγοραίος ναι, αλλά ο διακεκριμένος επιστήμων, ο καρτεσιανός φιλόσοφος και φιλελεύθερος θεολόγος, Βελτχούιζεν, ποιος θα το πίστευε. Έτσι εξηγείται προφανώς η οργισμένη απάντηση του Σπινόζα. Όταν ο Βελτχούιζεν γράφει ότι για να αποφύγει ο Σπινόζα το λάθος των δυσιδαιμόνων αποποιήθηκε νομίζω κάθε θρησκεία, ο Σπινόζα απαντά. Τι εννοεί με θρησκεία, τι εννοεί με δυσιδαιμονία, δεν ξέρω. Μήπως, ερωτώ, αποποιείται κάποιος κάθε θρησκεία όταν υποστηρίζει ότι πρέπει να αναγνωρίσει το Θεό ως το υπέρτατο αγαθό και να τον αγαπάς έτσι με ελεύθερη ψυχή και ότι σε αυτό μόνο συνίσταται η υπέρτατη ευδαιμονία μας, η υπέρτατη ελευθερία μας. Και ακόμη, ότι η ανταμοιβή της αρετής είναι η ίδια η αρετή και ότι αντίθετα η τιμωρία της ανοησίας και της αδυναμίας είναι η ανοησία η ίδια. Τέλος. Ο καθένας πρέπει να αγαπάει το πλησίον του και να υπακούει στα κελεύματα της ανώτατης δύναμης. Όλα αυτά όμως, όχι μόνο τα υπαρκτά, αλλά και τα απέκτησα με τους πιο στέρεους συλλογισμούς. Στη συνέχεια της επιστολής, ο Σπινόζα θα επιχειρήσει να εξηγήσει
τη στάση του Μπελτχούιζεν, στην οποία αναγνωρίζει το αδιέξοδο όπου έχουμε οδηγηθεί, καθώς ζούμε μέσα σε ένα τερατώδες νηπιαγωγείο που μοιράζει συνεχώς επένους και ψώμους σε όλους. Νομίζω ότι βλέπω σε τι βούρκο έχει παγιδευτεί αυτός ο άνθρωπος, γράφει ο Σπινόζα. Προφανώς δεν βρίσκει τίποτα που να του αρέσει στην ίδια την αρετή, ούτε στο μυαλό, και θα προτιμούσε να ζει σύμφωνα με τις ορμές των βαθών του, αν δεν υπήρχε αυτό το μοναδικό εμπόδιο. Φοβάται ότι θα τιμωρηθεί. Σαν δούλος λοιπόν, θέλοντας και μη, και με την ψυχή του μετέωρη, απέχει από τις κακές πράξεις και εκτελεί τις θεϊκές εντολές. Και περιμένει από το Θεό, σαν τιμή αυτής της υπηρεσίας, ένα αντιμίσθιο, πολύ πιο απολαυστικό από την ίδια τη θεϊκή αγάπη. Ναι, και αυτό είναι τόσο σίγουρο, όσο περισσότερο απεχθάνεται το καλό που κάνει και το κάνει με δυσαρέσκεια. Γι' αυτό πιστεύει ότι όλοι όσους δεν σταματά ο φόβος ζουν χωρίς αυτοσυγκράτηση και έχουν αποκηρύξει κάθε θρησκεία. Πίστεψα, και σίγουρα δεν ήμουν ο μόνος και δεν είμαι, ότι σε τούτες τις σαράδες μπορεί να συνοψιστεί η σπινοζική διδασκαλία σε ό,τι αφορά την ηθική. Αυτή την εφιαλτική εικόνα της ανθρώπινης συνύπαρξης, αυτό το αποκρουστικό νηπιαγωγείο στο οποίο έχουμε γεννηθεί και μας καταδικάζει να παραμείνουμε νήπια σε όλη μας τη ζωή, επιχείρησε να ανατρέψει τη σπινοζική φιλοσοφία και από τη σκοπιά αυτή πρόκειται για φιλοσοφία πολιτική στα ίδια της τα θεμέλια. Όχι για την πολιτική φιλοσοφία που μπορεί κάποιος να αντλήσει από τα σπινοζικά κείμενα, αλλά για την πολιτική που είναι η φιλοσοφία του Σπινόζα. Πράγματι, πολύ σύντομα αντιλαμβάνεται κανείς ότι διδάσκοντας Σπινόζα στην πραγματικότητα κάνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που ονομάζουμε πολιτική. Ημέρινα για την κοινότητα. Ημέρινα για το κοινό καλό. Δεν έπαψαν ποτέ να βρίσκονται σκέψεις του φιλοσόφου. Ήδη από τα πρώιμα έργα και συγκεκριμένα από το κείμενο που είναι γνωστό με τον τίτλο «Η μεταρρύθμιση του νου» ή «Η γιατριά του μυαλού», όταν ο νεαρός Σπινόζα αποφασίζει να αναζητήσει ένα κείμενο που θα ήταν πραγματικό αγαθό, του οποίου ανακάλυψη και εκτίση θα είχε ως καρπό μια αιωνιότητα συνεχούς και κυρίαρχης χαράς. Αυτό που τον ενδιαφέρει ήδη από τότε, αυτό που τον ενδιαφέρει ευθύς εξ αρχής, είναι το αγαθό αυτό να μπορεί να μεταδοθεί. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εννοούν το ίδιο πράγμα σήμερα οι επαγγελματίες της πολιτικής, όταν μας υπόσχονται συνεχώς ότι είναι οι μόνοι, αυτοί και όχι οι άλλοι, που πασχίζουν για το καλό όλων μας. Αλλά και στο τελευταίο έργο, την ημιτελή πολιτική πραγματεία, η ίδια σκέψη εμφανίζεται με τρόπο σαφή και πολύ πιο αιχμηρό. Νομίζω ότι μπορούμε να την καταλάβουμε σαν το κείμενο να είχε γραφτεί τώρα. Μεταφράζω. Αν οι υπήκοοι ενός πολιτικού σώματος δεν καταφεύγουν στα όπλα, επειδή τους παραλύει ο τρόμος, δεν μπορεί να υποθεί ότι αυτό το πολιτικό σώμα έχει ειρήνη, αλλά μόνο απουσία πολέμου. Πράγματι, η ειρήνη δεν είναι η έλλειψη πολέμου, αλλά αποτελεί αρετή που πηγάζει από τη σταθερότητα της καρδιάς. Γιατί η υπακοή είναι η σταθερή θέληση να κάνει κάποιος αυτό που σύμφωνα με κοινή απόφαση του πολιτικού σώματος πρέπει να γίνει. Εξάλλου, ένα πολιτικό σώμα του οποίου η ειρήνη εξαρτάται από την αδράνεια των υπηκόων που τους οδηγούν σαν κοπάδι μαθημένο στη σκλαβιά, θα ήταν ορθότερο να αποκαλείται ερημία παρά πολιτικό σώμα. Άρα, όταν λέγω πως το καλύτερο κράτος είναι εκείνο στο οποίο οι άνθρωποι παίρνουν τη ζωή τους με ομόνοια, εννοώ μια ζωή ανθρώπινη. Εκείνη που ορίζεται όχι μόνο από την κυκλοφορία του αίματος και από άλλες σκηνές σε όλα τα ζώα λειτουργίες, αλλά προπαντός
από το λόγο και από την αυθεντική ψυχική αρετή και ζωή. Αυτός ο φιλόσοφος έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας και στο σημείο αυτό χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Και μάλιστα διπλή προσοχή. Όχι μόνο έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες εναντίον του φιλοσόφου, αλλά έπρεπε να συνυπολογιστεί και η σφραγίδα με την οποία, όπως το συνήθιζαν εκείνη την εποχή, ο Σπινόζα αλλά και άλλοι πιστοποιούσαν την αυθεντικότητα των επιστολών τους. Βάζαν μια σφραγίδα στις επιστολές τους που έλεγαν ότι όντως είναι δική τους η επιστολή. Πράγματι, η προσωπική σφραγίδα του φιλοσόφου απεικόνιζε ένα κλαδί τριανταφυλιάς με τα τριαντάφυλλα, αλλά και με τα αγκάθια τους, που περιβάλλονταν από τα αρχικά του ονόματός του, αλλά και χαραγμένη μια λέξη στα λατινικά, «κάουντε», δηλαδή «πρόσεχε». Η συμβουλή μπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται στον ίδιο τον Σπινόζα, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει ολόκληρο τείχος μίσους και έπρεπε συνεπώς να προφυλάσει τον εαυτό του από τις κακοτοπιές. Η ίδια συμβουλή όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται στον αναγνώστη του φιλοσοφικού κειμένου, εμάς, τον οποίο συμβουλεύει να προσέξει με τι και με ποιον έχει να κάνει. Πρόσεξε που θα μπεις, μοιάζει να τον προειδοποιεί ο Σπινόζα. Όχι μόνο γιατί η ανάγνωση της ηθικής δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, όπως επίσης και η διδασκαλία της, αλλά γιατί το βιβλίο αυτό μας οδηγεί τόσο μακριά από τις συνηθίες μας, μας αλλάζει τόσο πολύ τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ώστε δεν είναι καθόλου απίθανο να το κλείσουμε, να το ξαναβάλουμε στην βιβλιοθήκη και να ασχοληθούμε με πράγματα άλλα, ίσως πιο ευχάριστα, ίσως πιο χρήσιμα. Το πρώτο πράγμα που νιώθει κανείς ανοίγοντας την ηθική είναι έδος έκπληξης. Το ξέρετε όλοι όσο έχετε ανοίξει το βιβλίο. Πράγματι, στο βιβλίο δεν υπάρχει ούτε πρόλογος ούτε εισαγωγή. Φαίνεται να του λείπουν δηλαδή είναι τα μικρά συνήθως κείμενα με τα οποία ένας συγγραφέας συστήνει το έργο του, το διακρίνει από άλλα έργα με το ίδιο αντικείμενο, εκθέτει τη μέθοδο που ακολούθησε και συνήθως δίνει στον αναγνώστη χρήσιμες αν όχι απαραίτητες συμβουλές για την ανάγνωση. Ο μεγάλος Καρτέσιος, για παράδειγμα, προστατεύει τους στοχασμούς του, το ρηξικέλευτο αυτό έργο, με τρία εισαγωγικά κείμενα με τα οποία το παρουσιάζει στους αναγνώστες. Με το πρώτο από αυτά απευθύνεται στους διδάκτορες Σορβόνης, με το δεύτερο απευθείας στον αναγνώστη και με το τρίτο ο συγγραφέας ο ίδιος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση υπογράφει ο συγγνώτης, ζητά από τον αναγνώστη να διαβάσει χωρίς προκατάληψη και χωρίς διασύνη και με σκοπό να μάθει, ξυπνώντας στην αρχή με το πνεύμα του μαθητή για να αποκτήσει στη συνέχεια το πνεύμα του κριτή. Και καταλήγει προειδοποιώντας. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναγκαία για τούτη την ανάγνωση, ώστε μπορώ να την ονομάσω το κλειδί του βιβλίου, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να το καταλάβει. Πολύ αργότερα, ο Χέγκελ προλογίζει και γράφει εισαγωγές στα έργα του με τους οποίους εφοδιάζει τον αναγνώστη, ο οποίος κινδυνεύει να αποπροσανατολιστεί τόσο από τη μορφή όσο και από το περιεχόμενο της φιλοσοφίας που διαβάζει. Το παράξενο στην περίπτωση του Χέγκελ είναι ότι παρόλο που ο ίδιος γράφει προλόγους και εισαγωγές και μάλιστα εκτεταμένες, διδάσκει ότι στη φιλοσοφία δεν χρειάζονται πρόλογοι, αλλά πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το ίδιο το πράγμα. Τώρα, γιατί τους γράφει, αυτό είναι μια ιστορία εξαιρετικά φιλοσοφική, με την οποία τώρα εδώ δεν θα ασχοληθώ. Έτσι, στην επιστήμη της λογικής, για παράδειγμα, ο φιλόσοφος γράφει ότι αν κάπου επιβάλλεται να ξεκινήσει κανείς χωρίς προηγούμενες σκέψεις από το ίδιο το πράγμα, αυτό συμβαίνει στη λογική. Και αυτό περιέχεται σε μια σημαντική εισαγωγή όπου εκτίθεται η γενική έννοια της λογικής. Η αλήθεια είναι ότι ο Χέγκελ έλεγε στην ιστορία της φιλοσοφίας ότι ο Σπινόζα είναι σταυρικό σημείο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Το θέμα είναι ή Σπινόζα ή όχι η φιλοσοφία. Τι είναι η φιλοσοφία του Χέγκελ, μια ερώτηση. Όχι εδώ. Τα πράγματα δεν παρουσιάζονται διαφορετικά στο δύσκολο πρόλογο της περίφημης φαινομενολογίας του πνεύματος. Εκεί
Στον πρόλογο, ο Χέγκελ υποστηρίζει πως ό,τι και να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να περιέχει ένας πρόλογος, όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ο σωστός τρόπος να εκτεθεί η φιλοσοφική αλήθεια. Πρόθεσή μου δεν είναι προφανώς να εξετάσω εδώ τη σημασία του προλόγου. Στα φιλοσοφικά έργα πρόβλημα εξόχως ενδιαφέρον, το αφήνουμε στα. Αν αναφέρθηκα στους στοχασμούς, τη φαινομενολογία και τη λογική, το έκανα για να φανεί πόσο διαφορετική είναι η εκκίνηση, η αρχή της σπινοζικής ηθικής. Ηθική, γράφει, αποδεικμένη με γεωμετρική τάξη και αποτελούμενο από πέντε μέρη. Μέρος πρώτο, περί Θεού. Καμία απολύτως πληροφορία για την απότομη αυτή εκκίνηση. Καμία εξήγηση που να τη δικαιολογεί. Ούτε καν κάποια έκκληση στον αναγνώστη να εμπιστευτεί τώρα στην αρχή το συγγραφέα, ο οποίος στη συνέχεια δεν θα παραλείψει να προδώσει τους λόγους που τον ανάγκασαν να ασπαστεί την τεχνική που ακολούθησε. Τίποτα απολύτως. Καμία βοήθεια για τον αναγνώστη που θα διαπιστώσει πολύ γρήγορα, καθώς διαβάζει ότι δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα. Δοκιμάστε το και θα δείτε για πότε θα το παρατήσει. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το έργο έμεινε ορφανό γιατί ο συγγραφέας του δεν πρόλαβε να γράψει τον πρόλογο. Η εξήγηση δεν μοιάζει πολύ πιστική γιατί τα υπόλοιπα τέσσερα μέρη της ηθικής έχουν αυτά πρόλογο. Όπως η γραφέας εξηγεί τις προθέσεις του, καθώς επίσης εξηγείται συχνά για τη μέθοδό του. Χαρακτηριστική ως προς το σημείο αυτό είναι η πολύ σύντομη εισαγωγή του δεύτερου μέρους, όπου ο Σπινόζα δηλώνει ότι τώρα θα εξηγήσει τα πράγματα που έπονται αναγκαστικά από την ουσία του Θεού, όπως αυτή ορίστηκε στο πρώτο μέρος. Όχι όλα όμως, όπως το σημειώνει, καθώς από την ουσία του Θεού έπεται απειρία πραγμάτων. Θα εξηγήσει μόνον αυτά που μπορούν να μας οδηγήσουν σαν από το χέρι στη γνώση της ανθρώπινης ψυχής και της υπέρτατης ευδαιμονίας της. Αν αυτός είναι ο στόχος, σε πρώτη τουλάχιστον ματιά, η αρχή του βιβλίου δεν φαίνεται να βοηθάει και πολύ τον αναγνώστη να το πετύχει. Όπως και να έχει το πράγμα. Το γεγονός ότι ο Σπινόζα αρνείται να μας πει πώς πρέπει να σταθούμε μπροστά στην ηθική, ίσως κρίνει ότι συμβουλές, οδηγίες, προτροπές, παρενέσεις, όλη αυτή η τακτική δηλαδή, όπου υπάρχει ένας που ξέρει ποιο είναι το σωστό που πρέπει οι άλλοι να κάνουν για το δικό τους καλό. Ενώ οι άλλοι, αυτοί, το δικό τους καλό δεν το ξέρουν, θυμίζει πολύ εκείνο τον υπηαγωγείο στο οποίο μας έχουν καταδικάσει να ζούμε, περιμένοντας με αγωνία τους επένους και τους ψόγους, από τους οποίους μας έχουν πείσει ότι εξαρτάται η ευδαιμονία μας. Ο πρόλογος και η εισαγωγή, συμβουλεύοντας τον αναγνώστη τι πρέπει να κάνει για να διαβάσει σωστά, τον εγκλωβίζουν στο δίχτυ της ηθικολογίας, που δεν έχει καμία σχέση με την ηθική, όπως την καταλαβαίνει κατά τη γνώμη μου ο Σπινόζα. Δεν θα ήταν λάθος αν θεωρούσαμε ότι ο Σπινόζα μας θεωρεί ενήλικες, ανθρώπους δηλαδή ικανούς να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και έχουν κατά κάποιο τρόπο πιστεί, όπως το διατυπώνει η τελευταία πρόταση της ηθικής, ότι η ευδαιμονία δεν είναι η ανταμοιβή της αρετής, αλλά η ίδια η αρετή. Και δεν απολαμβάνουμε την ευδαιμονία επειδή αντιστεκόμαστε στις λάγνες αντιστεκόμαστε στις ορμές μας αυτές επειδή απολαμβάνουμε την ευδαιμονία. Στην αντιστροφή αυτή βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα ένα από τα κεντρικά διδάγματα της ηθικής, διδάγμα που συναντάται με μια άλλη σημαντική αντιστροφή η οποία μας απελευθερώνει επίσης από την ηθικολογία. Πράγματι,
Ο Σπινόζα υποστηρίζει ότι δεν επιθυμούμε ένα πράγμα επειδή κρίνουμε ότι είναι καλό. Αντίθετα, κρίνουμε ότι ένα πράγμα είναι καλό επειδή το επιθυμούμε. Βγάλτε τα πέρα με αυτό. Μπορούμε να καθυστερήσουμε για λίγο στο τρίγωνο που ορίζουν η ευδαιμονία, η αρετή και η ανταμοιβή. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε στην πολύπλοκη μηχανή που απονέμει επένους, στους καλούς εννοείται, και ψόγους στους κακούς, πάλι εννοείται. Μία ακόμη απόπειρα να παραμείνουμε καλά παιδιά στη ζωή μας, αλλά παιδιά πάντα που θα βραβευτούμε από τους μεγάλους. Τέλος, αν όλα τα επιμέρους βραβεία που μας επιφυλάσσει αυτή η ζωή δεν είναι ούτε αρκετά, ούτε κυρίως πιστικά, υπάρχει το μέγιστο βραβείο. Αυτό που όλοι ή σχεδόν ελπίζουμε και αυτό για το οποίο όλοι ή σχεδόν φοβόμαστε. Αυτό το σύστημα μοιάζει να αποκρούει ο Σπινόζα και ένας από τους τρόπους που έχει στη διάθεσή του να το πετύχει είναι να μας αφήσει ελεύθερους να διαβάσουμε την ηθική με τους κινδύνους που η ελευθερία αυτή συνεπάγεται. Ο Ντελέζ υποστηρίζει ότι η έννοια της συνάντησης είναι κεντρική στη φιλοσοφία του Σπινόζα. Και τούτο γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς συναντήσεις. Όλη μας η ζωή είναι συναντήσεις, καλές ή κακές. Προφανώς ουδέτερες συναντήσεις δεν υπάρχουν, γιατί δεν θα ήταν συναντήσεις. Οι συναντήσεις δεν γίνονται μόνο μεταξύ ανθρώπων. Η τροφή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια καλή ή μια κακή συνάντηση, ανάλογα με το αν μας τρέφει ή μας δηλητηριάζει. Με τον ίδιο τρόπο, η συνάντησή μας με κάποιον μπορεί να είναι καλή ή κακή, ανάλογα με το αν μας δυναμώνει ή αν μας αποδυναμώνει. Όμως το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ένα βιβλίο. Το ίδιο συμβαίνει όταν το βιβλίο αυτό είναι η ηθική του Σπινόζα, που ο ίδιος την ήθελε δημοσιευμένη χωρίς το όνομά του. Να μην γνωρίζεις τίποτα κατά κάποιον τρόπο για το βιβλίο που θα ξεκινήσει να διαβάζεις. Με την εισαγωγή ή τον πρόλογο το παιχνίδι θα ήταν στημένο, θα ήταν σικέ. Η συνάντηση δεν θα είχε κανένα ρίσκο, γιατί θα ξέραμε εκ των προτέρων με ποιον και με τι έχουμε να κάνουμε. Χωρίς καμία προειδοποίηση, η συνάντηση θα είναι, θέλουμε δεν θέλουμε, πραγματική και μπορεί να θεωρηθεί, όπως όλες οι συναντήσεις, σαν αναμέτρηση δυνάμεων. Από τη μια η ηθική και απέναντι της ο αναγνώστης, εμείς. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα, κυρίως αν λάβει υπόψη του ότι το μυαλό μας μόνο παρθένο δεν είναι, καθώς βρίθει από εικόνες και σπανιότερα από ιδέες, που συγκεντρώσαμε εξ αρχής, από τις εμπειρίες μας, ακόμη και από τους συλλογισμούς μας, χωρίς προφανώς να εξαιρέσουμε τα πάθη μας που μας διακατέχουν τη στιγμή που διαβάζουμε. Με δύο λόγια, πολύ απλά. Το γεγονός ότι είμαστε ζωντανοί. Το πιο παράξενο είναι πως το βιβλίο και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ζωντανό. Πολύ ζωντανό μάλιστα, καθώς αντιστέκεται στις προσπάθειές μας να καταλάβουμε, εκνευριζόμαστε. Θυμώνουμε, ίσως μάλιστα και να το μισήσουμε, όλα πάθη που θα αναλύσει ο Σπινόζα στο σώμα της ηθικής. Ένα παράδειγμα. Η αλαζονία για την οποία κρίνει ότι θα ήταν μακροσκελής ο κατάλογος των κακών που προκύπτει από αυτήν. Με δεδομένο ότι η χαρά είναι δύναμη και η λύπη αδυναμία, η αλαζονία είναι η χαρά που γεννιέται από τη λάθος εντύπωση με την οποία ένας άνθρωπος πιστεύει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους. Ενώ η υποτίμηση αυτού γεννιέται από τη λάθος εντύπωση με την οποία ένας άνθρωπος πιστεύει ότι είναι κατώτερος από τους άλλους. Από τα προηγούμενα, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, συνεχίζει ο Σπινόζα, ότι ο αλαζόν είναι αναγκαστικά φθονερός και ότι μισεί κυρίως όσους επενούν για τις αρετές τους.
Παρόλο μάλιστα που η υποτίμηση αυτού είναι το αντίθετο της αλαζονίας, αυτός που υποτιμά τον εαυτό του βρίσκεται πολύ κοντά στον αλαζόνα. Πράγματι, αισθάνεται λύπη γιατί κρίνει την αδυναμία του από τη δύναμη ή την αρετή των άλλων. Και ακριβώς, αυτή η λύπη θα απαλληλθεί, δηλαδή ο άνθρωπος θα χαρεί και η φαντασία του θα ασχοληθεί με τα μειονεκτήματα των άλλων. Αντίθετα, θα είναι τόσο περισσότερο λυπημένος όσο θα πιστεύει ότι είναι κατώτερος από τους άλλους. Από εδώ προκύπτει ότι οι πιο φθονεροί άνθρωποι είναι αυτοί που υποτιμούν τον εαυτό τους. Γι' αυτό και τους βλέπουμε να προσπαθούν, περισσότερο από τον καθένα, να παρατηρούν αυτό που κάνει. Αυτό που κάνουν, με συγχωρείτε, οι άνθρωποι, μάλλον για να τους ασκήσουν κριτική, παρά για να τους φιλορθώσουν. Το μόνο που επαινούν είναι η υποτίμηση αυτού και επέρονται για την ταπεινοφροσύνη τους, αλλά με τρόπο ώστε να γίνεται φανερό ότι μειώνουν τον εαυτό τους. Οι αναλύσεις αυτές, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ψυχολογικού τύπου, όπως θα μπορούσε κάποιος να το υποθέσει σήμερα, και ο Σπινόζας αναγνώριζε εκ των προτέρων τον κίνδυνο της παρερμηνίας, έχει πάρει τα μέτρα του. Αυτές οι ιδιότητες, γράφει, προκύπτουν από το πάθος αυτό, την αναζωμία, τόσο αναγκαία, όσο προκύπτει από τη φύση του τριγώνου ότι το άθροισμα των γωνιών του ισούται με δύο ορθές. Η γεωμετρική ανάλυση των παθών τους προσδίδει ένα είδος εχμής, το οποίο ενδέχεται να μας τρομάξει. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πώς ζούμε όταν είμαστε υποτελείς τα πάθη και συνεπώς να απαλλαγούμε εν μέρη βεβαίως από αυτά. Στο μέτρο αυτό, η ανάλυση των παθών στην ηθική δεν βρίσκεται σε τόσο μεγάλη απόσταση από ό,τι ονομάζουμε πολιτική ανάλυση, όπως προκύπτει από την πρόταση 58 του τέταρτου μέρους της ηθικής, που αναφέρεται στη δόξα και από το σχόλιο που την ακολουθεί. Η δόξα, θα υποστηρίξει ο Σπινόζα, δεν είναι αντίθετη στο λόγο, αλλά μπορεί να αντλήσει από αυτόν την καταγωγή. Αυτό όμως τον ενδιαφέρει, τουλάχιστον όσο η δόξα, αν όχι περισσότερο, είναι η ματαιοδοξία. Τούτη εδώ είναι η ικανοποίηση για τον εαυτό μας που προκύπτει από μόνη τη γνώμη του πλήθους. Μόλις αυτή η γνώμη πάψει να υπάρχει, η ίδια η ικανοποίηση εξαφανίζεται. Από εδώ έρχεται ότι αυτός που αντλεί τη δόξα μόνο από τη γνώμη του πλήθους, βασανίζεται από καθημερινό φόβο, προσπαθεί, ταράζεται και κάνει ό,τι μπορεί για να συντηρήσει τη φήμη του. Το πλήθος πράγματι είναι ευμετάβλητο και ασταθές. Θα το δούμε σε επόμενες εκλογές ίσως. Δεν είναι από τις προηγούμενες. Συνεπώς, αν η φήμη δεν συντηρηθεί, σύντομα θα αφανιστεί. Ακόμη περισσότερο, όπως όλοι θέλουν να τραβήξουν τα χειροκροτήματα του πλήθους, ο καθένας υποβαθμίζει ευχαρίστως η φήμη του άλλου. Και τα συνέπεια. Καθώς πρόκειται για την πάλη που έχει να κάνει με αυτό που θεωρούμε το υπέρτατο αγαθό, μια μανιασμένη όρεξη γεννιέται για να ταπεινώσουν οι μεν τους δε, και αυτό που θα κερδίσει τη νίκη, και αυτός, με συγχωρείτε, που θα κερδίσει τη νίκη, είναι ο πιο ένδοξος γιατί έβλαψε τον άλλο παρά γιατί φρόντισε τον εαυτό του. Αυτή η δόξα ή αυτή η ικανοποίηση, συμπεραίνει ο Σπινόζα, είναι πράγματι ματαιότητα γιατί είναι τίποτα. Ύστερα από όλα αυτά θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, μαζί μου αν υποστηρίξω πως είναι δύσκολο να διδάξει το Σπινόζα στο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο γιατί κάθε μάθημα θα μπορούσε να θεωρηθεί αντισπινοζικό στο μέτρο που αποτελεί εισαγωγή στην ηθική, αλλά επίσης γιατί αισθάνεσαι κάπως υποχρεωμένος να προσαρμοστείς τη φιλοσοφία που διδάσκεις και να σκεφτείς μέσα σε αυτή.
Πώς να μιλήσεις για ηθική αποφεύγοντας την ηθικολογία σε ένα χώρο όπως είναι το πανεπιστήμιο, όπου η τελευταία βρίσκεται πάντα σε τιμητική θέση, ταυτοχρόνως. Αλλά αυτό δεν ήταν αναγκαστικά μειονέκτημα. Δεν υπήρχε στην ουσιαστική παράδοση στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκλέχτηκαν. Παρόλο που υπήρχαν άξιοι δάσκαλοι που είχαν διδάξει ηθική. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια μικρή σπινοζική ομάδα, σχεδόν οπαδοί του φιλοσόφου, που αφαιρώθηκαν στη μελέτη του έργου του, εκπώνησαν διατριβές στο εξωτερικό, στη Γαλλία κυρίως, και διδάσκουν ήδη σε ελληνικά πανεπιστήμια. Σε ό,τι με αφορά, πρέπει να πω ότι στο σπινοζικό μου ξεκίνημα, αλλά και στην πορεία μου, στη φιλοσοφία του Σπινόζα, δεν ήμουν μόνο. Στο σημείο αυτό, οφείλω να αναφερθώ σε εκείνο το δάσκαλο που με πήρε από το χέρι και οδήγησε τα πρώτα μου βήματα στην ανάγνωση της ηθικής. Ενώ τον Λουί Αλτιουσέρ και το δικό του αλυσμόνητο τρόπο να διαβάζει τη φιλοσοφία του Σπινόζα. Όχι τόσο ο σπινοζιστής, αλλά κυρίως ο σπινοζικός. Ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Μου έτυχε να τον καλέσω και να τον φιλοξενήσω στην Αθήνα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για αυτόν. Και κάναμε πολύ παρέα, είναι καμιά 15 μέρες, Πάσχα ήταν. Κάναμε πολύ παρέα και ερχόταν. Του είχα βρει ένα διαμέρισμα να μείνει και ερχόταν συχνά στο σπίτι των γονιών μου στην Αθήνα. Μία μέρα του λέω: Δεν συζητάμε λίγο για το Σπινόζα που θέλω να μάθω. Πρώτα, ευχαριστούμε να συζητήσουμε βεβαίω. Του λέω: Τι πειράζει να το καταγράψουμε στο κασετόφωνο? Όχι, μου λέει καθόλου. Υπάρχει στην ομιλία καταγραμμένη. Και η πρώτη ερώτηση που του έκανα ήταν η εξής. Δεν μου λες τώρα, διάβασα εγώ την ηθικοπολιτική πραγματεία. Ο Σπινόζα μιλάει για τα θαύματα, σαν να πιστεύει σε αυτά. Έχω δίκιο ή δεν έχω δίκιο? Πιστεύει στα θαύματα? Βεβαίω μου λέει και πιστεύει στα θαύματα. Κάθε μέρα γίνονται. Το κοίταξα καλά και όλο καλά. Θα το δούμε. Αλλά και αυτός με κοίταξε καλά με εκείνο το αλυσμόνητο πνεύμα που γνωρίζουν όσοι τον γνώρισαν. Με κοίταξε καλά, με κάθε στα μάτια και μου είπε: Γιατί αυτό που γίνεται τώρα εδώ δεν είναι θαύμα? Και ξαφνικά με είδα. Με τον φιλόσοφο εκείνη που θέλαν όλοι να μιλήσουν μαζί του στη Γαλλία. Με το δάσκαλο όλων μας, με είδα στο σπίτι μου στην Αθήνα να μιλάμε για τον Σπινόζα. Θαύμα ήταν. Και τότε κατάλαβα με ποιον έχω να κάνω, τι είναι ο Αλτιουσέρ. Και σιγά σιγά κλείνει και ο Σπινόζα. Στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι. Δάσκαλοι και φίλοι πολίτες. Ο Ετιέν Βαλιμπάρ και ο Ζαν Πιέρ Μπουρδό. Παρόνται σήμερα εδώ και οι δύο πράγμα για το οποίο αισθάνομαι. Υπερήφανος, συγκινημένος και για το οποίο τους ευχαριστώ ολόψυχα. Ο πρώτος. Με δίδαξε ακριβώς πώς συνθένονται η πολιτική και η φιλοσοφία τόσο στην ηθική όσο και στη θεωρητικοπολιτική πραγματεία, στην καθοριστική μελέτη του, ο Σπινόζα και η πολιτική, αλλά και στις συζητήσεις που είχα μαζί του για αυτά τα θέματα. Βάλλος. Ομορφό. Μου έμαθε να ζυγίζω τις δύσκολες σχέσεις της εμπειρίας με την αιωνιότητα στο ομότυπλο βιβλίο του που αποτελεί σταθμό στη σπινοζική φιλολογία. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε έναν δάσκαλο και φίλο που σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά που για μένα είναι συμπαραστάτης κάθε φορά που συναντώ μια δυσκολία στο σπινοζικό κείμενο. Ενώ τον Γκέρμα Σρέ και το μνημειώδες πεντάτομο έργο του, στο οποίο αναλύεται ακριβώς η ηθική ως σύνολο. Άφησα στο τέλος τους φοιτητές, αγόρια και κορίτσια, ίσως γιατί τους χρωστώ πολλά. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω την οφειλή μου σε ένα μικρό ανέκδοτο, ιστορία πραγματική, που έγινε στη Φιλοσοφική Σχολή, στην αίθουσα 07 του υπογείου κτηρίου, όπου κάναμε ένα μάθημα για τον Σπινόζα. Πάνω στο υπόγειο, καλό αυτό.
μια χρονιά που επιχειρούσα να τα βγάλω πέρα με το χρόνο και την αιωνιότητα στην ηθική. Στη μέση του μαθήματος άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και εμφανίστηκε ένας υπάλληλος ανθρωπολίου με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Μεγάλο. Αφού βεβαιώθηκε ότι βρισκόταν στη σωστή αίθουσα, ρώτησε το όνομα μιας κοπέλας, στην οποία και παρέδωσε το μπουκέτο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δώρο του φίλου της. Η αμηχανία όλων μας ήταν έκπληγη. Και η φοιτήτρια κατακόκκινη δεν ήξερε πού να σταθεί και πού να κρυφτεί. Κάτι έπρεπε να κάνω βεβαίως. Εξήγησα στη φοιτήτρια ότι έπρεπε να είναι ευτυχισμένη με τη χαρά που πήρε, ότι αυτή η χαρά θα έπρεπε να υπάρχει στους χώρους διδασκαλίας και ότι είναι προφανές ότι αυτό που συνέβη το οφείλουμε στο γεγονός ότι ο φιλόσοφος που εξετάζουμε είναι ο Σπινόζα. Το μάθημα προφανώς δεν μπορούσε να συνεχιστεί ακριβώς με το ρυθμό που είχε ξεκινήσει και τους πρότεινα να συνεχίσουν ως εξής. Θα έλεγα ονόματα φιλοσόφων και οι ίδιοι θα απαντούσαν με το λουλούδι που κατά τη γνώμη τους αντιστοιχούσε στο κάθε όνομα. Ήταν η εποχή που ο Μάρξ ήταν ακόμη σχετικά, πολύ μάλιστα ζωντανός. Τους πρότεινα το όνομά του και ζήτησα το όνομα του λουλουδιού. Γαρίφαλο. Πώς? Γαρίφαλο. Ύστερα, περιμένετε. Διάλειμμα τότε. Ύστερα από... Κεράσαμε και άλλη διάλειμμα, είπες. Αν κάναμε τέτοιο θα βρούμε και ένα σπαθί για το δω. Ύστερα από μια μικρή, από πολύ, μια πολύ μικρή σιωπή ήρθε η απάντηση, κάπως υπόκοφη από το βάθος της αίθουσας. Είχα ζητήσει ποιο θα ήταν το λουλούδι αν ήταν ο Μάρξ. Η υπόκοφη απάντηση από το βάθος της αίθουσας ήταν «Αμάραντα!». Περιττώ να σας πω ότι από τότε οι σχέσεις με το έργο του Μάρξ πήραν κάπως διαφορετική. Ευχαριστώ.